Καλή μου φίλη, γεια και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα διαβάσουμε ένα παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, για να δούμε μαζί ότι τελικά ο χριστιανισμός δεν έχουν ομιότες μόνο με τους αρχαίους Έλληνες, όπως με τον Σοκράτη, με τον Διόνυσο, με τον Ηρακλή, με τον Απολώνο του Διανέα και με άλλους, αλλά έχουν ομοιότητες ιδεολογικέ ομοιότητε και μάλιστα τι ιδεολογικέ ομοιότητε τη εξαπάτηση, με τον τρόπο δηλαδή που εξαπατούν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο να το κοινοποιήσετε παντού, τι ιδεολογικέ ομοιότητε με το παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα. Και σε αυτό το βίντεο, φίλοι μου, θα αναγνώσουμε το παραμύθι και θα κατανοήσουμε για ποιο λόγο πιστεύει ο κόσμος σε μεταφυσικές θεωρίες ...και κύρια του χριστιανισμού. Πάμε! Λοιπόν φίλοι μου πάμε να το διαβάσουμε. Και θα κάνουμε επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του κειμένου... ωστε να γίνεται κατα, κατανοητός ο συσχετισμός του με τον χριστιανισμό, ώστε να καταλάβετε κι εσείς για ποιο λόγο οι χριστιανοί κυρίω να καταλάβετε, για ποιο λόγο πιστεύετε και δεν τολμάτε για κάτι που δεν το βλέπετε και δεν τολμάτε να πείτε ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δω. Πάμε να δούμε το παραμύθι. Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένα γκρινιάρη βασιλιά. Κάθε μέρα ζητούσε από του τράφτε του να του ράβουν καινούργια ρούχα για να εντυπωσιάζουν του υπηκόου του. Ύστερα από μερικά χρόνια όμω, οι ράφτε του δεν μπορούσαν να σκεφτούν νέα σχέδια. Όταν τόλμησαν να του πούνε, ο βασιλιά θύμωσε πάρα πολύ και άρχισε να του φωνάζει. Είσαι τρελή, δεν μπορώ να φοράω κάθε μέρα τα ίδια ρούχα. Την επόμενη μέρα, ο βασιλιά έστειλε του φρουρούς του να ξεχυθούν στου δρόμου και να διαλαλήσουν ότι όποιο του έφτιαχνε τα πιο πρωτότυπα ρούχα θα τα αμοιβόταν γενναιόδωρα. Όλοι οι ράφτε τη χώρα έβαλαν τα δυνατά του για να τον ικανοποιήσουν, αλλά ο γκρινιάρη βασιλιά του έδιωχνε γιατί έβρισκε πολύ συνηθισμένα τα ρούχα που του έ, πρότειναν. Εδώ φίλε μου είναι ένας πρόλογος, κάντε λίγο υπομονή για να καταλάβετε το παραμύθι, μετά είναι το ζουμί. Όσπου μια μέρα έφτασαν στο παλάτι, δύο νεαροί που ζήτησαν να δουν το βασιλιά. Μεγαλειότατε, ταξιδέψαμε από την Περσία μέχρι την όμορφη χώρα σας για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία σα. Είμαστε δυο γνωστοί ράφτε και φτιάχνουμε ρούχα από ένα πολύ σπάνιο ύφασμα. Το ύφασμα αυτό μπορούν να το δουν μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό κρατήστε το. Το ύφασμα αυτό μπορούν να το δουν μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι. Όποιο δεν μπορεί να δει αυτό το ύφασμα είναι χαζό. Θεωρείται χαζό. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Έτσι θα μπορέσω να καταλάβω ποιοι από τους μου είναι έξυπνοι και ποιοι είναι χαζοί. Εντάξει λοιπόν, ξεκινήστε τα το στο ράψιμο. Διέταξε ο Βασιλιά και του έδωσε ένα μπαούλο γεμάτο χρυσά νομίσματα. Εδώ τώρα ο Βασιλιά, να ξέρετε, συμβολίζει όλο το ιερατείο, εννοείται, όχι το σκοτεινό ιερατείο, αυτού δηλαδή που κρύβονται πίσω από αυτά και κινούν τα νήματα, αλλά το ιερατείο αυτό το οποίο βλέπετε, του παπάτε και όλου αυτού που του βλέπετε να βολτάρουν μούμια και τέτοια. Και ενώ και οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι χαζομάρα εντελώ, παρόλα αυτά το κάνουν γιατί έτσι πρέπει να κάνουν, γιατί έτσι ότι είναι χαζή ότι δεν είναι ικανή για το αξίωμά του όπω θα δούμε παρακάτω που το λέει. Οι ράφτε όμω ήταν στην πραγματικότητα δύο απαταιώνε που είχαν κοροϊδέψει το Βασιλιά. Έτσι κάθισαν στον αργαλιό και άρχισαν προς προσποιούνται ότι ράβουν τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά. Ύστερα από μερικέ μέρε, ο Βασιλιά έστειλε τον έμπιστο σύμβουλό του να δει αν τα ρούχα ήταν έτοιμα. Ο σύμβουλο κοίταζε και ξανακοίταζε τον αργαλιό, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Ο καημένο ο σύμβουλο δεν ήξερε τι να κάνει. Αν του έλεγε ότι δεν μπορούσε να το δει, το είφασμα, ο βασιλιά νόμιζε ότι ήταν χαζό και τον έδιχνε από το παλάτι. Έτσι αποφάσισε να του πει ψέματα. Βλέπετε τι έγινε. Ενώ ο σύμβουλο δεν έβλεπε του τέστην, δεν μπορούσε η λογική του να κατανοήσει κάτι που δεν μπορεί να δει ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει. Τι να κάνει. Αν του έλεγε ότι δεν μπορούσε το δει, ο βασιλιά νόμιζε ότι ήταν χαζό και τον έδιχνε από το παλάτι. Το ίδιο συμβαίνει δηλαδή και με τον χριστιανισμό. Αν τολμήσει να πει ότι αυτά εδώ πέρα επειδή δεν τα σηκώνει η λογική μου, δεν μπορώ να τα δεχτώ ότι είναι αλήθεια. Περί Βασιλεία Ουρανών, θαύματα να δει τον Τζίσιο και την Παναγία και δεν ξέρω και εγώ ποιου άλλου, αν τολμήσουν να το πούνε αυτό με συγκοινότητα την ελληνική, που είναι ε, να πω 70-80% εχθριασμένη, και ιδίω ο κύκλο, αν περιβάλλεται κιόλα από χριστιανού, που ολονόν μα περιβάλλεται από χριστιανού, θα σε πούνε ότι είσαι χαζός, θα είσαι δακτυλοδεικτούμενο, και έτσι θα αναγκαστικά κι εσύ. Πά με τα νερά του και λε: Ναι, πιστεύω. Πετάει ο γάιδαρο, πετάει ο γάιδαρο. Και βλέπετε τώρα, τώρα φανερώνει τι κρύβεται πίσω, η, 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 η υποκρισία που κρύβεται πίσω από του χριστιανού. Μεγαλειώτατε, δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφα ρούχα. Είμαι σίγουρο ότι θα ενθουσιαστείτε μόλι τα δείτε. Κοιτάξτε να τώρα την υποκρισία. Ενώ δεν έχει δει τίποτα, όπω και εσεί δεν βλέπετε τίποτα οι χριστιανοί, λέτε: Δεν έχω ξαναδεί τόσο, τόσο όμορφα πράγματα. Δεν έχω ξανα, ξαναπιστέψει τόσο όμορφα πράγματα από τον χριστιανισμό. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα ενθουσιαστείτε και εσεί δεν ξέρετε τι χάνετε, λέτε που δεν είστε με τον Χριστό. Εγώ περνάω μια ζωή τέλεια. Αφού ρε φίλε, τα ίδια που βλέπει, βλέπουμε και εμεί, τα ίδια που εσά σαν αισθανόμαστε και εμεί. Ακριβώ τα ίδια. Και αν αισθανόμαστε κάτι διαφορετικό, θα μπορούσε να μα το αποδείξει. Πώ περνά μια ζωή τέλεια όταν βλέπουμε τιμές, τι τιμέ μέσα στο σκοτάδισμο όλοι. Ο, το... το... ο νου ότι είναι κλειστό. Δεν μπορείτε να εννοήσετε ιδέε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πέρα από εκεί πέρα. Πώ περνάτε τέλεια. Και δεν έχετε ξαναδεί κάτι. Αυτή ακριβώς είναι η υποκρισία που υπάρχει πίσω από τον χριστιανισμό και φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη και για να αποκτήσετε και έγκλη σε αυτό εδώ πέρα δεν φτάνετε μόνο εκεί στο να πιστεύετε αλλά για να αποκτήσετε έγκλη και αποδοχή από τους άλλους και αξία από τους άλλους όλοι προσπίστε ότι βλέπετε κάποια θαύματα. Που σε κάποιου πραγματικά μπορεί να έχουν χάσει το μυαλό του και πραγματικά να τα βλέπουν. Αλλά πώ γίνεται ολονόσα όσα τα, τα θαύματα που βλέπετε, άλλοι βλέπετε το Χριστόφαντάρο, άλλοι βλέπετε την Παναγία ε, Νοσοκόμα... και εγώ δεν ξέρω τι, τα, τα θαύματα όλα που βλέπετε να, είναι, να έχουν τα ίδια κοινά στοιχεία. Ότι η Παναγία έχει όλο αυτό το μαύρο, το σκοτεινό πέπλο πάνω τη, σύμφωνα δηλαδή με τι εικόνε που σα έχουν δείξει. Ότι ο Ισού είναι αυτό ο άνθρωπο με τη χωρίστρα στη μέση και τα μακριά μαλλιά και με τα άσπρα ρούχα. Όπω σα έχουν δείξει. Έτσι, δηλαδή, βλέπετε ότι. Γιατί ακόμα και τα στοιχεία που βάζετε, κοιτάτε να είναι κεντρικά. Να είναι, να είναι δηλαδή από την κεντρική πηγή. ώστε μη φανείτε ότι το θαύμα σα τελικά δεν ήταν αληθινό. Άρα, αρα, αρα, αρα βρεθείτε σαν απαταιώνε. Και να έχετε φυσικά την έγκλη και την αποδοχή. Συνεχίζουμε. Είμαι σίγουρο ότι θα ναι μόλι θα δείτε. Ο Βασιλιά χάρηκε τόσο πολύ με τα νέα που έδωσε στου δύο πονηρού ράφτε. Που, που έδωσε στου δύο ποντρού ράφτε άλλο ένα μπαούλο με χρυσά νομίσματα. Ύστερα από λίγε μέρε ο βασιλιά έστειλε τον αξιωματικό τη φρουρά του ώστε να ρωτήσει πότε θα ήταν έτοιμα τα καινούργια του ρούχα. Ο καημένο αξιωματικό κοίταζε και ξανακοίταζε τον αργαλιό, αλλά δεν έλεπε το ύφασμα. Ένα καινούριο τώρα που έρχεται στο χριστιανισμό, αλλά δεν βλέπει τίποτα, αλλά επειδή βλέπει ότι πολλοί λένε ναι, υπάρχουν εκεί, είναι φοβερά αυτά, για να μην φανεί ο χαζό τη υπόθεση, αυτό. Λέω προσπίει, ότι πιστεύει και αυτό, και μετά, κάποια στιγμή η προσποίηση γίνεται βίωμα. Αν, αν προσποιήσει ότι είσαι χαζό, στο τέλο θα γίνει χαζό. Ο, 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 ο χαζό του χωριού που λένε, όταν δεν τον έχουν οι πονηροί άνθρωποι και οι κακοί άνθρωποι, τον κάνουν. Τον περιπέζουν ένα, τον περιπέζουν συνέχεια, μέχρι που τελικά γίνεται μωρό αυτό ο άνθρωπο. Όταν γύρισε στην αίθουσα του θρόνου, ο αξιωματικό φοβόταν τόσο πολύ με χάσει τη θέση του, που αναγκάστηκε να πει στο βασιλιά ότι τα καινούργια ρούχα του ήταν περίφημα. Ο βασιλιά ήταν πολύ χαρούμενο, αλλά έχει αρχίσει να ανυπομονεί. Έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί του ράφτε του για να δει με τα μάτια τα καινούργια του ρούχα. Όταν ο βασιλιά μπήκε στο, εργο... στο, εργαστήριο, πλησίασε τον αργαλείο, κοίταξε ξανά, κοίταξε, αλλά δεν είδε τίποτα. Πώ σα φαίνονται τα καινούργια σα ρούχα, μεγαλειότατε, δεν είναι υπέροχα, το ρώτησαν ο σύμβουλο και αξιωματικό. Εδώ οφείλω να κάτι που μου διέφυγε πριν βλέπετε το ότι ο Hans Christian Andersen παρομοιάζει τους δύο που κρύβονται πίσω από αυτή τη σκευωρία, πίσω από αυτό το σχέδιο ως απατεώνες. Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει 100% ότι αυτοί που έχουν δημιουργήσει το παραμύθι του χριστιανισμού, τη θεωρία του χριστιανισμού, είναι απατεώνες. Όπως ακριβώς το έχουμε αντιληφθεί και σας το έχω πει και σε παλιότερα βίντεο και σας το έχω δείξει πολλά και σφορές. Το ρώτησαν ο σύμβολο εξωματικό. Θεέ μου, πώ είναι δυνατόν, γιατί δεν βλέπω το ύφασμα, μήπω είμαι χαζό. Σκέφτηκε ο βασιλιά, που είχε αρχίσει να ιδρώνει από το φόβο ότι δεν μπορούσε όμω να ομολογήσει την αλήθεια στου αυλικού του. Ακόμα και ο ίδιο ο βασιλιά, του τέσσερι. Οι ίδιοι οι παπάδε που παίρνουν λεφτά, και γι' αυτό θεωρούνται βασιλιάδε εσά, γι' αυτό είναι οι εκπρόσωποι σα. Είναι οι βασιλιάδε σα οι παπάδε που παίρνουν λεφτά, δεν μπορούν να πούν ξαφνικά ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Θα χάσουν τα λεφτά του, θα χάσουν το βασιλικό του αξίωμα ξαφνικά εκεί που έχουν την έγλη πάνω σα και την εξουσία πάνω θα τα χάσουν όλα. Επομένω και αυτοί αναγκάζονται να κάνουν παρέλαση μουμιέ, να, μπι, να μπιχλιμπίζουν μπιχλιμπίδια, να κουδουνίσρες που βγάζουν καπνού και όλα αυτά για να διώχνουν τα κακά φαντάσματα. Και όλα αυτά παίζουν αναγκαστικά όλο αυτό το θέατρο για να μην χάσουν αυτά τα οποία του έχουν δώσει οι απαταιώνε με όλο αυτό το θέατρο που παίζουν ει βάρο σα. Τελικά ένα πρωί, οι δύο ράφτε επισκέφτηκαν τον Βασιλιά στο παλάτι για να του ανακοινώσουν ότι τα ρούχα του ήταν έτοιμα. Έπειτα άνοιξαν μια τσάντα και προσποιήθηκαν ότι έβγαζαν από μέσα τα καινούργια ρούχα για να του τα δείξουν. Βλέπετε, είναι αυτό που σα λέω, ότι η προσποίηση και η υποκρισία θα πηγαίνει σε τραγικά επίπεδα, όπω και λέει να πηγαίνει. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι σα τα λένε και άντε να τα πιστεύετε και τελείωσε. Πρέπει να φαίνεται ότι ασχολούνται με αυτά. Γι' αυτό σα έχω δείξει παλιότερα και έχετε δει κομμένα πόδια, να τα ρίχνετε νερό και να το πίνετε και καλά το μαγικό νερό και να γίνεστε καλά με μαγικό τρόπο. Ε, νερό, Έμα ε, αίμα να βγαίνει μέσα από... Μέσα από από, 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 δέντρα και να το πίνετε και καλά, να γίνεστε καλά. Εικόνε να δακρύζουν που κανένα να μην τολμάει να, να, κοιτάξει πίσω από την εικόνα, να τη γυρίσει να κοιτάξει πίσω ή πάνω ή κάτω, ή να δει με ποιο τρόπο συνδέεται, να δει τι γίνεται με αυτή την εικόνα, ή να την πιάσει, να δει αν έχει και λάδι επάνω. Γιατί αν τα κάνετε αυτά θα θεωρήσετε ότι είστε χαζοί Εσείς Θα είσαστε οι περίεργοι Αυτοί που θα σας δίνουν με το δάχτυλο Γιατί δεν θα συμβαδίζει με τους πολλούς Όπως είμαι εγώ Και εννοείται θα σας κορυδεύουν, θα σας βρίσουν, θα σας καταργούνται Θα σας αναθεματίζουν και όλα αυτά Γι' αυτό τα βλέπετε όλα αυτά Και τα βλέπετε απλά σαν θεατές Και όχι σαν ερευνητέ, Γιατί έχετε μπει αυτό εδώ Τελικά ένα πρωί δύο ράψεις, για να το τα ρούχα, ήταν... ναι. Και έτσι, γι' αυτό βλέπετε γίνονται όλα αυτά. Πρέπει να δείξουν ότι ασχολούνται με αυτά για να στα περάσουν σαν αληθινά. Πώ σα φαίνονται μεγαλειότατε, είμαστε σίγουροι ότι οι πίκο σα θα μείνουν άφωνοι από θαυμασμό μόλι σα δουν με αυτά τα ρούχα, είπαν οι απαταιώνε. Οι δύο ράφτε τον βοήθησαν να βγάλει τη στολή του και ο Βασιά άρχισε να προσποιείται ότι, βάζει βάζει καινούργια του ρούχα κουνώντα τα χέρια και τα πόδια του. Ω, είναι θαυμάσια και τόσο άνετα και δροσερά λοιπόν, πώ σα φαίνονται, ρώτησε το σύμβουλο και τον αξιωματικό του που τον παρακολουθούσαν έκπληκτη. Είναι υπέροχα μεγαλειότητα και σα πηγαίνουν πολύ το πάντα φοβισμένοι. Έπειτα ο Βασιλιά έταξε να βγουν όλοι στου δρόμου για να θαυμάζα καινούργια του ρούχα, καθώ περνούσε ανάμεσα στου υπηκό του που είχαν μείνει άφωνοι, φώναζε καμαρώνοντα. Μόνο όσοι είναι έξυπνοι μπορούν να δουν τα ρούχα μου. Και οι καημένοι άνθρωποι χειροκροτούσαν και, <laughs> και φώναζαν ενθουσιασμένοι ότι τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά ήταν καταπληκτικά. Εδώ πάλι θα ήθελα να, να τονίσω το εξή. Αυτό που είπαν οι απαταιώνε είναι ότι του κάνανε να βγάλουν στην άκρη τη λογική του, να ακυρώσουν δηλαδή, τη λογική του και να του βάλουν να πιστέψουν σε, μία, σε ένα δόγμα. Ότι μόνο σε ένα δόγμα παράλογο. Ότι πρέπει να είσαι έξυπνο για να καταφέρει να δει τα ρούχα του βασιλιά. Έτσι κι εσεί λέτε ότι πρέπει να είμαστε έξυπνοι για να καταφέρουμε να αντιληθούμε τη διδασκαλία του ουρανού, περί βασιλεία του ουρανού, να των νεκρών και όλα αυτά. Όλε τι μπουρδε δηλαδή που λέει εκεί μέσα. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Και αυτόματα ο άλλο, όταν δεν, δεν θέλει να τα πιστέψει, γιατί, γιατί, είναι αντίθετα από τη λογική του, αναγκαστικά τα πιστεύει και προσπείται ότι τα πιστεύει για να μην θεωρηθεί από εσά χαζό. Το ίδιο ακριβώ μοτίβο. Θα πρέπει να τολμάμε να λέμε αυτό που δεν στέκει στη λογική μα για να μα δίνει ο άλλο εξηγήσει. Αν δεν έχει εξηγήσει, τον απορρίπτουμε. Εννοείται. Βλέπετε που είναι ένα. Ε, γιατί η, η, η νοοτροπία του άνθρωπου παντού είναι ίδια. Και αυτό εδώ πέρα τώρα που αναφέρω ο Χάς Χρήσιαν Άντερσεν είναι, το, θα έλεγα, ο καλύτερος τρόπος για να εξαπατήσεις εξαπατήσ ομαδικά ανθρώπους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τους πείσεις να πιστέψουν σε ένα δόγμα, σε μια δογματική ιδέα και στηριζόμενος πάνω σε αυτή την ιδέα μπορείς να τους κάνεις κουμάντο, να τους, να τους χειραγωγήσεις όπως θέλεις. Όπως και βλέπετε, σας, σας βάλαν να πιστέψετε δογματικά στο μεταφυσικό ότι υπάρχει βασιλεία στου ουρανού και μετά το θάνατο, σε δηλαδή ζωή, που κανεί μας δεν ξέρει πώ θα είναι και αν θα είναι. Και πάνω σε αυτό συρίξανε κάθε θεωρία που τώρα σα παίζουν μπάλα στα δαχτυλάκια του, σαν μαριονέτε. Σα έχουν κάνει μαριονέτε. Και ό,τι γουστάρουν τώρα, σα λένε ανάλογα με τι εποχέ. Κάποτε, α πούμε, δεν υπήρχαν εικόνε και να δακρύζουν και τέτοια. Τώρα επειδή απαιτείται στην παρούσα κατάσταση, στην παρούσα ανάγκη, υπάρχουν και εικόνες να δακρύζουν, υπάρχουν και άγιοι σκελετοί, υπάρχουν και σκελετοί που κάνουν θαύματα και νεκροκεφαλές που μυροβλίζουν και χίλια δυο. Και οι καημένοι άνθρωποι χειροκροτούσαν και φώναζαν ενθουσιασμένοι όταν τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά ήταν καταπληκτικά. Ξαφνικά μα μέσα από το πλήθο πετάχτηκε ένα αγοράκι που πλησιάζει στο Βασιλιά και άρχισε να φωνάζει. Το αγοράκι αυτό συμβολίζει εμένα και τον κάθε σκεπτόμενο που τολμάει να πει όχι και αν, το, το θεωρήσουν χαζό. Κοιτάξτε, ο Βασιλιά βγήκε στον δρόμο γυμνό. Θα κρυώσει. Ο κόσμο ξέσπασε στη δυνατά γυαλιά και ο Βασιλιά μονολόγησε ντροπιασμένο. Θεέ μου, το παιδί έχει δίκιο. Είμαι γυμνό. Οι δύο ράφτε με κορόιδεψαν. Έπειτα πήρε στην αγκαλιά του αγοράκι, ανέβηκε βιαστικά στο άλογο του και κάλπασε προ το παλάτι. Όλοι νόμιζαν ότι ο Βασιλιά ασκόταν το καημένο το παιδί που τον έκανε ρεζίλι. Το επόμενο πρωινό μα ο Βασιλιά κάλεσε το συμβουλίο και τον αξιωματικό του και είπε: Αυτό αγοράκι είναι πολύ έξυπνο και ειλικρινέ. Δεν φοβήθηκε να μου πει την αλήθεια, γι' αυτό θέλω να το ανταμείψετε με πολλά δώρα και να στείλετε μερικά, μερικά σακιά χρυσέ λίρε στου στοχού γονεί του. Και από εκείνη την ημέρα ο Βασιλιά σταμάτησε να ασχολείται με τα ρούχα του και άρχισε να κυβερνά τη χώρα του δίκαια και σοφά. Εδώ θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα πριν κλείσω το βίντεο. Πρώτον, στην πραγματική ζωή όμω δεν, δεν, δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι απλά ένα παραμύθι. Το οποίο έχει μέσα αλήθεια απλά πρέπει, σαν όλα τα παραμύθια, να έχει ένα ε, καλό τέλο στην πραγματική ζωή. Αυτό θα τολμήσει να πει το αντίθετο, απλά τον σκοτώνουν. Όχι να τον δώσουν όλε αυτέ τι τιμέ που έλαβε το παιδί σε αυτόν και στου δικού του, τον σκοτώνουν στην πραγματική ζωή. Ε, απλά εδώ, επειδή είναι παραμύθι, πρέπει να έχει καλό τέλο. Επίση, ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό: ότι το παραμύθι αυτό είναι πάρα πολύ σύντομο και ε, δεν έχει πει κάτι πολύ σημαντικό, δεν ανέφερε. Ότι αυτό που δεν θα έβλεπε. Τη στολή του Βασιλιά θα σημαίνει ότι είναι χαζό ή δεν είναι άξιο για το αξίωμά του. Κάτι το οποίο εδώ πέρα το ανέφερε και δυσκόσμια μου δεν έφυγε να το δω, πριν το δω από εδώ πέρα για να σα αναγνώσω το παραμύθι. Ε, Επομένω, βλέπουμε ότι ο κόσμο, αυτό λέει το κανονικό το παραμύθι, ότι ή δεν είναι άξιο για το αξίωμά του. Επομένω, βλέπουμε ότι το Παπαδαριό τα κάνει αυτά για να μην χάσει το αξίωμά του, έτσι. Για να μην χάσει το αξίωμά του, αναγκάζει να παίξει όλο αυτό το θέατρο. Η βάρος σας, που βολτάρει μούμιες, που κάνει ευχέλεια, σφάζει ψωμιά, που είναι, είναι κάποιο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός παραδείγματι, σφάζει το ένα, σφάζει το άλλο, έτσι σφάζει αρνιά και όλα αυτά. Αναγκάζει να πέσει όλο το θέατρο, αυτοί μεν, για να μην θεωρηθούν, ότι χάν, για να μην χάσουν το αξίωμά του και εσεί για να μην θεωρηθείτε ότι είσαστε χαζοί, ότι δεν είσαστε έξυπνοι. Και κάπως έτσι έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός από μια χούφτα ε, Απαταιώνε οι οποίοι σα έχουν επίσης στην παράλογη ιδέα ότι όποιο δεν το βλέπει, όποιο του όποιο δεν το πιστεύει, γιατί το πιστεύω σημαίνει βλέπω χωρί να, χωρίς να, ε, χω, να δουλεύει η λογική, να το να πω έτσι απλά, βλέπω χωρί να αποδεικνύω στον εαυτό μου, χωρί να κατανοώ, όποιο δεν πιστεύει ότι είναι χαζό. Και από του μεγάλου, όποιο δεν πιστεύει χάνει το αξιωμά του. Επομένω έχουν όλοι κίνητρο για να πιστέψουν. Έχουν όλοι κίνητρο για να υποκρίνονται ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Τώρα, σε κάποιου όντε που βλέπουν, το γεγονό ότι βλέπουν τα ίδια ακριβώ πράγματα, βλέπουν το Χριστόφαντάρο με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, βλέπουν την Παναγία ε, Σουμελά με την ίδια ακριβώ περιβολή, του βλέπουν, βλέπουν ακριβώ όπω τα έχουν ζωγραφίσει κάποιοι στο παρελθόν και είναι στι εικόνε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι τα αποκύματα του εγκεφάλου οι εικόνε που έχουν βάλει στον εγκέφαλό που οι έχουν δημιουργήσει. Γιατί ο βουδιστή βλέπει του βούδε. Γιατί αυτά είχε βάλει στο υποσυνείδητό του και στο συνειδητό του μέρο. Ο. Ο. ο, ο, ο... ο... ο βλέπει τον Αλλάχ, οι χριστιανοί βλέπουν τον Χριστό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό λειτουργεί έτσι, όλων τα, τα, μυαλά, ιδίως αυτό που ασχολούνται πολύ με το μεταφυσικό, κάποια στιγμή κάνει παιχνίδια και ξεκινάνε και φαντάζονται και βλέπουν σε ενύπνοια, μπορεί να δουν ακόμα και ξύπνη κάποια πράγματα, αν το μυαλό του κάνει φοβερά παιχνίδια. Επίση, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι τελευταίο πριν κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι απαταιώνε ζητούσαν συνεχώ όλο και πιο πολλά λεφτά. Δεν μπορούσαν με κάποιο περίεργο τρόπο να υπολογίσουν το πόσα λεφτά χρειάζονται. Ήθελαν όλο και πιο πολλά. Όπω και ο Θεό τη βίβλου. Βλέπουμε ότι και ο Θεό τη βιβλίου και να ξέρετε αυτό, ότι όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει απάτη. Είναι εξαπάτη σίγουρα. Βλέπουμε ότι και ο ίσω οι μισέ του παραβολέ και παραπάνω έχουν να κάνουν με λεφτά. Και άλλε μισέ με δουλεία. Και με τόκου και με τέτοια. Που σημαίνει ότι έχουν μέσα, ότι είναι full με ανθρωποκεντρικά στοιχεία. Ο Θεό δεν ασχολείται με λεφτά. Και με τόκου και με δουλεία και με τέτοια. Με ανθρωποκεντρικά δηλαδή στοιχεία. Επίση. Βλέπουμε ότι πραγματικά στην βίβλο, έτσι, το βασικότερο στοιχείο του και αυτό που χρειάζεται πολύ απ' όλα για να μπορέσουν να σα πείσουν κι άλλο, να βγάλουν κι άλλε θεωρίε μεταφυσικέ, ώστε να σα βουτήξουν πιο πολύ ε, στην εξαπάτηση, να σας εξαπατούν πιο πολύ, χρειάζονται λεφτά. Όπω οι δύο απαταιώνε χρειαζόταν λεφτά για να πάρουν συνέχεια και καινούριο ύφασμα, έτσι και να βελτιώνουν τη δουλειά του, έτσι και αυτοί βλέπουμε το παπαδαριό συνεχώ χρειάζεται λεφτά. Δεν είναι όμω κάτι το οποίο το κάνει από το κεφάλι του. Είναι κάτι το οποίο πηγάζει μέσα από τη βίβλο. Άμα διαβάζουμε τι πράξει των Αποστόλων, είναι ξεκάθαρο ότι μα λέει ότι οι Απόστολοι υποχρέωναν, λέει, του πιστού, γιατί κάνανε γκέτο οι Απόστολοι, υποχρέωναν του πιστού να πουλάνε τα υπάρχοντά του όλα, να τα κάνουν ρευστό χρήμα και να πηγαίνουν ω ένδειξη υποταγή να ρίχνουν το χρήμα, να το αφήνουν κάτω στα πόδια των Αποστόλων. Είναι ξεκάθαρο αυτό το λέει στι πράξει των Αποστόλων. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως, ότι και ένα άλλο βασικό στοιχείο που είχα παραλείψει να αναφέρω πιο νωρίτερα είναι. Τα λεφτά. Ότι συνεχώ οι απαταιώνε ζητάνε λεφτά. Μπορεί όχι από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή θα ζητήσουν λεφτά. Και αυτό το βλέπουμε σε όλου του απεσταλμένου εισαγωγικά του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Σα χαιρετώ.